Έχω μπροστά μου αυτό που είπατε, που είναι από το διαδίκτυο, το οποίο πραγματικά είναι, τι να σας πω, νοσηρή φαντασία. Και επιπλέον επισημάνω ότι όλο αυτό έχει και μια, έτσι, μια ανωνυμία περίεργη. Μιλάνε για γιατρούς, όλοι αυτοί λογικά έχουν ονόματα. Τέλος πάντων, αυτά δεν ισχύουν στην Ελλάδα. Μπορώ να σας πω υπεύθυνα, επίσημα, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στην Ελλάδα και δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που αγωνιούν για μια μεταμόσχευση για τη ζωή τους. Και είναι κρίμα τέτοιες νοσηρές καταστάσεις να εμποδίζουν αυτή την ανθρώπινη δουλειά που είναι η μεταμόσχευση. Γι' αυτό λοιπόν σαν ΝΕΟΜ κάναμε την παρέμβαση. Η Ελλάδα είναι ασφαλής, ο ευρωπαϊκός χώρος είναι ασφαλής. Κατηγορηματικά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έχει φτάσει αυτή η ανησυχία και σε εσάς, κύριε Χατζή, ή το διαπιστώνετε μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Κοιτάξτε, έχουν φτάσει και σε εσάς καταγγελίες, ανησυχίες, προβληματισμοί από κόσμο? Όχι, πραγματικά σας το λέω, δεν υπήρξε, αλλά επειδή το διαδίκτυο εύκολα πλώνεται παντού, είπαμε ότι οφείλουμε να παρέμβουμε και να αποκαταστήσουμε την εικόνα. Γιατί πέρα το ότι η νομοθεσία είναι αυστηρή, πέρα το ότι η διαδικασία είναι τόσο κλειστή που δεν υπάρχει περίπτωση ποιος θα πάρει όργανα και θα τα κάνει, θα καταστρέφονται μέσα σε λίγη ώρα. Είναι έξω από κάθε λογική αυτά που γράφει το δημοσίευμα. Υπάρχει μια ανθρώπινη ευαισθησία. Ο κόσμος λογικά, πολύ περισσότερο τώρα, αγωνιά και το παραμικρό τον τρομάζει. Άρα κρίναμε σκόπιμο ότι έπρεπε να το αποκαταστήσουμε, να μην αφήσουμε στην περιέργουσα ατμόσφαιρα να υπάρχει κάτι τέτοιο. Φοβόμαστε τις ληστείες, φοβόμαστε άλλα πράγματα. Επειδή φοβόμαστε ότι θα μας πάρουν και τα όργανα. Και να σας πω, δεν θα έπρεπε να το σχολιάζω, αλλά τα μισά από αυτά που δυνητικά, έτσι όπως το λέει η ανακοίνωση, θα είναι άχρηστα εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, βρήκε έναν άνθρωπο μεγάλο και του πήρε στο νεφρό. Μα ξέρουμε ότι με την ηλικία τα όργανα φύρονται. Δηλαδή είναι τόσο φεδρό και τόσο νοσηρό που δεν αξίζει να το σχολιάζει κανείς. Ελπίζω να μην φτάσουμε τώρα στο άλλο άκρο, να φοβόμαστε ότι μπορεί να αρπάξουν νεότερους ανθρώπους. Αυτό λέω, μην φτάσουμε εκεί. Δηλαδή είναι κρίμα. Και σας λέω, κάνουμε κακό. Γιατί λοιπόν πιστεύετε ότι έχουν ξεκινήσει αυτές οι ιστορίες, κύριε Χατζή? Είναι ένα θέμα εύκολο, πιασάρικο, που πουλάει και δημιουργεί μύθο? Ή μήπως έχει πραγματικά υπόσταση, απλά δεν συναντάται στη χώρα μας ίσως? Με συγχωρείτε, εγώ είμαι 30 χρόνια εντατικολόγος, έτσι. Και έχω έρθει στην εκπομπή σας μια εποχή με μηνυγκίτιδες που είχαμε άλλα. Είμαι στον Πέδρο, στο Αγία Σοφία. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα δεν είναι καινούργια. Έχουν λεχθεί και παλιότερα. Έχουν λεχθεί για παιδάκια, ότι τα χάσαν οι γονείς και τα ξαναβρήκαν και είχαν μια ουλή και τους έλειπε ένας νεφρός. Αυτά είναι αποκύματα νοσής φαντασίας. Δεν έχουν συμβεί τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. Και δεν είναι καινούργια, αυτό θέλω να σας πω. Μην θεωρούμε ότι τώρα ξαφνικά ξεκίνησαν όλα. Κατά καιρούς, κατά κύματα. Πάνε και έρχονται. Αλλά οφείλουμε κάθε φορά να αποκρούμε αυτές τις επιθέσεις. Πρέπει συνέχεια να διαψεύδουμε. Τι να κάνουμε? Και σας λέω, όλη η Ευρώπη το αντιμετωπίζει. Πηγαίνουν σε επιτροπές ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αυτά λέμε. Δεν υπάρχει στον ευρωπαϊκό χώρο δυνατότητα. Όχι. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα, κύριε Χατζή, στην ουσία του πράγματος, ναι, λειτουργείτε σωστά? Κοιτάξτε, έχουμε τις δυσκολίες μας, αλλά έχουμε αύξηση των δοτών, έχουμε αύξηση των μεταμοσχεύσεων, έχουμε καλά αποτελέσματα, είναι ασφαλής οι μεταμοσχεύσεις, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Θέλουμε κι άλλα βεβαίως, θέλουμε περισσότερα, γιατί ο κόσμος περιμένει. Θέλουμε κρεβάτι εντατικής, θέλουμε βοήθεια στα μεταμοσχευτικά κέντρα. Έχουμε αιτήματα και δεν είναι τώρα ότι προέκυψαν, σε κάθε πολιτική ηγεσία τα θέτουμε. Γιατί το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Γίνανε τώρα 6 συνεχόμενες μεταμοσχεύσεις καρδιάς στον Άσιο, πήγαν όλες καλά και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι από το αποτέλεσμα. Και τι λίστα έχετε, κύριε Χατζή? Η λίστα είναι μεγάλη για τους νεφροπαθείς, επειδή έχουν την αιμοκάθαρση σαν εναλλακτική λύση. Και έχουμε πρόβλημα, είναι πάρα πολύ. Στα άλλα νοσήματα, όταν έχουμε επίγουσες καταστάσεις, θέλουμε και στο εξωτερικό κατά ανάγκη. Και εδώ βεβαίως έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, το κόστος. Αλλά θέλουμε τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε, δεν θέλουμε να χαθούν.